τον Πέτρο Κωνσταντίνου, συντονιστή της ΚΕΡΦΑ, και στη συνέχεια θα βγούμε στον δρόμο για να διαδηλώσουμε με επικεφαλή στο πανό των επιζώντων της Πύλου. Φίλες και φίλοι, στρόφισσες και σύντροφοι, στον ένα χρόνο από το ναυάγιο της Πύλου βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί μια συντριπτική ήττα. Αυτοί που βάψαν τα χέρια τους στο αίμα μαυριστήκανε στις ίδιες εκλογές. Είναι οι δολοφόνοι των τεμπών της Δαδιάς και της Πύλου. Αυτό έχει συνειδητοποιήσει εκατομμύρια κόσμος. Γι' αυτό τους γυρνάει την πλάτη. Με δυναμικούς αγώνες όλη την προηγούμενη χρονιά. Και για τα Τέμπη και για την Πύλο. Και η ίδια η εργατική τάξη μπροστά, όπου τους λέει δεν κάνουμε καμιά θυσία. Ούτε για τους φράχτες, ούτε για τον ρατσισμό, ούτε για τον πόλεμο. Θέλουμε τις δικές μας ανάγκες. Σε αυτόν τον αγώνα βρισκόμαστε μπροστά σε μια κυβέρνηση που σήμερα μάλιστα έκανε ανασχηματισμό. Και ποιον μας έφερε στο Υπουργείο Μετανάστευσης? Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Έναν άνθρωπο που προέρχεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έτσι βλέπουν τα σύνορα, σαν μια ζώνη πολέμου, ενάντια στην προσφυγιά. Είδαμε τα εγκλήματα που κάνανε στον Εύρο. Αυτά τα εγκλήματα υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το νέο σύμφωνό της. Το ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο. Ήρθε ένα σύμφωνο θανάτου. Η μάχη για δικαιοσύνη στα θύματα της Πύλου είναι κεντρική σε όλη την Ευρώπη. Χαιρόμαστε που αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, μπροστά από τον πύργο του Άιφελ, χιλιάδες διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά στο κάλεμα να τσακίσουν τη Λεπέν και την ακροδεξιά και συνδέσαν τη μάχη τους με την αλληλεγγύη στα θύματα της Πύλου. Έχουνε στη Γαλλία τώρα ευρωβουλευτή το Λεγκέρι. Ήταν ο επικεφαλής της Frontex. Είναι το κάθαρμα που ευθύνεται για τις 200.000 αποτροπές για τις οποίες πανηγυρίζει το άλλο κάθαρμα που λέγεται Μητσοτάκης. Με αυτούς τους δολοφόνους στέκεται ένα ολόκληρο κίνημα. Είναι οι επιζώντες που βρέθηκαν σήμερα στο Βερολίνο έξω από την ελληνική πρεσβεία. Είναι οι συγγενείς των θυμάτων στο Πακιστάν. Πάνω από 500 μαζεύτηκαν σε μια συγκινητική εκδήλωση στη Λαλαμούσα για να θρυνήσουν τους νεκρούς τους και να απαιτήσουν μαζί μας δικαιοσύνη. Είμαστε η φωνή αυτών των ανθρώπων και είμαστε φωνή της σύγκρουσης. Απαιτούμε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες διερεύνησης. Καμιά κολυσιεργία. Θέλουμε να γίνει η νίκη στο ναυτοδικείο, να παραπευθούν οι δολοφόνοι του λιμενικού, ο πλοίαρχός τους, αυτοί που τους δίνανε εντολές από το κέντρο δίθεν διάσωσης, αλλά ήταν κέντρο αποτροπής. Όλοι αυτοί χρειάζεται να πάνε σε δίκη και να πάνε φυλακή. Εγκληματίσανε. Για 15 ώρες είχαν μπροστά τους 700 κυνηγημένους ανθρώπους σε κίνδυνο και κάνανε το παν για να τους πνίξουνε. Το πετύχανε και για αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει ατιμόρυτο. Και είναι ένα έγκλημα που το γέννησε η ίδια πολιτική του Μητσοτάκη, της Μελώνη και των φίλων τους που θέλουν μια Ευρώπη των κλειστών συνόρων. Απέναντι λοιπόν σε αυτούς, ναι, τα εργατικά συνδικάτα, οι φοιτητικοί σύλλογοι, όλοι αυτοί που δώσαμε τις μάχες με τις καταλήψεις, με τις απεργίες και θα βρεθούμε μπροστά σε αυτή τη δολοφονική κυβέρνηση, αγκαλιά θα έχουμε το αίτημα να γίνει η δίκη του ναυτοδικείου, να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι. Θα ενώσουμε τη φωνή μας με τη Μαρία Καριστιανού που λέει οι δολοφόνοι των τεμπών να πάνε στη φυλακή. Γιατί είναι οι ίδιοι δολοφόνοι. Είναι αυτοί που σκοτώσαν τα παιδιά στα Τέμπη. Είναι αυτοί που με τις περικοπές τους σκοτώνουν ανθρώπους στα νοσοκομεία. Τους είδαμε σε αυτό το πρότυπο νοσοκομείο στη Σαντορίνη που πέθανε τερματιοφορέας αβοήθητος. Αυτή είναι η κυβέρνηση των δολοφόνων. Μπροστά τους θα μας βρούνε σε αυτόν τον αγώνα για δικαιοσύνη. Αλλά θα μπούμε μπροστά και στον αγώνα για ανοιχτά σύνορα για την προσφυγιά. Αυτή είναι η δικιά μας η απάντηση. Οι μετανάστες είναι καλοδεχούμενοι. Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι. Είναι κομμάτι της εργατικής τάξης που αυτοί τη βλέπουν μόνο σε αυτήν το εργατικό δυναμικό. Αυτοί οι λιγούριδες καπιταλιστές που πεθαίνουν για τα κέρδη τους και δολοφονούν το μισό πλανήτη. Από την Παλαιστίνη μέχρι την Ουκρανία. Ανοιχτά σύνορα για την προσφυγιά. Να γίνει η δίκη της Πύλου. Αυτό είναι το κάλεσμα που απευθύνει και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και η ΚΕΡΦΑ. Να παλέψουμε οργανωμένα, να τσακίσουμε την κυβέρνηση των δολοφόνων, να στείλουμε αυτούς που δολοφονήσαν στη φυλακή.
Αυτή είναι η υπόσχεση που δίνουμε στους συγγενείς και στους επιζήσαντες. Μαζί τους θα είμαστε όχι μόνο για να πάρουν χαρτιά που είναι το αυτονόητο, αλλά να πάρουν δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη μέχρι τέλους και δεν θα υπάρξει ειρήνη αν δεν την πάρουμε. Θα την τσακίσουμε αυτή την κυβέρνηση, αλλά θα ανοίξουμε και τα σύνορα. Ενωμένοι διαδηλώνουμε τώρα και πάμε στη Βουλή.